Αν ασχολείσαι με το δικτυακό marketing ή γενικά αν δουλεύει με ομάδε ανθρώπων, θα έχει δει ότι το να παρακινήσει τα άτομά σου να μπουν και να μείνουν στη δράση δεν είναι το ευκολότερο πράγμα. Ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα που δέχομαι από πελάτε μου που ασχολούνται με το δικτυακό marketing είναι: Θοδωρή, πώ παρακινώ την ομάδα μου, πώ μπορώ να κάνω τον συνεργάτη μου να δουλέψει χωρί όμω να νιώθει ότι τον πιέζω ή ότι τον καταπιέζω. Και γι' αυτό ακριβώ θα μιλήσουμε στο σημερινό μάθημα. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, δημιουργός του GreekCoach.gr και συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω επαγγελματίε, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό μάρκετινγκ να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία του online και offline με απλό τρόπο. Έχω λοιπόν μια ομάδα, είτε είναι 5-10 άτομα, είτε είναι 50-100 ή 500, και ενώ έχουν αποφασίσει να ξεκινήσουν συνεργασία μαζί μου, βλέπω ότι πολλοί, οι περισσότεροι, δεν κάνουν τη δουλειά. Δεν μπαίνουν στη δράση ή δεν μένουν στη δράση ή τουλάχιστον δεν δουλεύουν όσο εγώ ή όσο θα ήθελα εγώ να δουλεύουν. Πώ μπορώ να κάνω του ανθρώπου μου να μπουν στη δράση, Πώ μπορώ να παρακινήσω την ομάδα μου. Λοιπόν, η, η απλή απάντηση σε αυτό είναι ότι, και λοιπά μου θα το πω, ότι όσο μεγάλη ή μικρή και αν είναι η οργάνωσή σου, η ομάδα σου, έχω δει ότι δεν μπορεί να την παρακινήσει. Ο λόγο που δεν μπορεί είναι γιατί δεν μπορεί να παρακινήσει κανέναν. Αυτό όμω που μπορεί να κάνει και αυτό που πρέπει να κάνει είναι τι. Να του παρέχει ό,τι χρειάζονται για να παρακινήσουν τον εαυτό του. Τι σημαίνει αυτό. Πρώτα απ' όλα, χρειάζεται να δει ποια είναι τα πράγματα που σταματάνε τα άτομα τη ομάδα σου. Και το νούμερο ένα που σταματάει τα άτομα τη ομάδα σου είναι οποιαδήποτε σύγχυση ή μπέρδεμα. Όταν δεν του είναι ξεκάθαρο τι ακριβώ χρειάζεται να κάνουν. Έχει λοιπόν ένα άτομο, το βάζει στην ομάδα σου του δίνει ένα εκπαιδευτικό πακέτο ή μερικά βίντεο να παρακολουθήσει και μετά ακολουθεί την τακτική προσευχή και σταύρωμα δαχτύλων μπα και πετύχει. Και το άτομο αυτό δεν κάνει το παραμικρό. Και μετά έρχεσαι και μου λέει στη συνεδρία μα ότι ξέρει κάτι, Θοδωρή, οι συνεργάτε μου δεν δουλεύουν. Η ομάδα μου είναι ψόφια. Το να δώσει σε κάποιον ένα εκπαιδευτικό πακέτο ή ένα εγχειρίδιο ή να τον βάλεις να παρακολουθήσει μια εκπαίδευση, ένα συνέδριο ή μερικά βίντεο και μετά να τον αφήσει μόνο του δεν είναι αυτό που ονομάζουμε εκπαίδευση και υποστήριξη και σίγουρα αυτό δεν το βοηθάει. Να πω εδώ ότι γι' αυτό ακριβώ και επιμένω με κάποιου που θέλουν να προχωρήσουν ότι χρειάζεται να κάνουν προσωπικό coaching. Γιατί μέσα από τι εκπαιδεύσει και τα βίντεο που κάνουν και όλα αυτά τα post σίγουρα μπορούν να πάρουν πολλά, αλλά θέλω να μπορέσουν να βάλουν σε εφαρμογή όλα αυτά που θα μάθουν και να βεβαιωθώ ότι όντω τα γνωρίζουν. Και σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ η δουλειά που κάνω με του πελάτε μου στο coaching σε προσωπικό επίπεδο. Αν θέλει λοιπόν να δει αν το coaching είναι για σένα και να δω κι εγώ αν όντω μπορούμε να δουλέψουμε μαζί, μπε στο greekcoach.gr κάθετο free, ζείτε να κάνουμε μια δωρεάν συνεδρία coaching. Και εκεί θα μπορέσουμε να δούμε ποιε είναι οι πιθανότητε και οι δυνατότητε να δουλέψουμε μαζί. Επίση, στη συνεδρία αυτή θα κάνουμε μια ανάλυση τη επιχείρησή σου, να δούμε ποια είναι τα σημεία τα οποία χρειάζεται να δουλέψει για να έχει καλύτερα αποτελέσματα και με την ομάδα σου. Και στο τέλο τη συνεδρία θα αφιερώσουμε 2-3-5 λεπτά για να σου εξηγήσω πώ ακριβώ δουλεύω και ποιε είναι οι υπηρεσίε μου. Μπε στο GreekCoach.gr, κάθετο free. Όταν ξεκινά συνεργασία με ένα άτομο, θα πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που το άτομο αυτό. Δεν μπορεί να κάνει ή δεν ξέρει πώ να τα κάνει. Γιατί αν ήξερε, ήδη θα είχε αποκτήσει αυτό που θέλει στη ζωή του. Αλλά δεν κατάφερε να το κάνει χωρί εσένα μέχρι τώρα. Γι' αυτό και χρειάζεται εσένα και το πρόγραμμα το δικό σου στο οποίο δουλεύετε. Επομένω, δεν του δίνει απλώ ένα πακέτο ή ένα βιβλίο, ή τον βάζει σε μία εκπαίδευση ή του στέλνει μερικά βίντεο. Τον βοηθά. Και τον βοηθά, είτε βρίσκεται στην ίδια πόλη με εσένα, είτε βρίσκεται κάπου μακριά. Κάποιοι μπορεί να έχετε συνεργάτε που βρίσκονται μακριά. Σε άλλε πόλει ή ακόμα και σε άλλε χώρε. Ακόμα και με αυτού όμω, του ξεκινά βήμα προ βήμα. Για παράδειγμα, του βάζει να δουν 2-3 συγκεκριμένα βίντεο. Και μετά προγραμματίζει μια συνάντηση στρατηγική. Και μετά του βοηθά να γνωστοποιήσουν τη δουλειά του, τα προϊόντα του, την επιχειρηματική σου ευκαιρία σε άλλου ανθρώπου. Και βεβαιώνει ότι κάνουν κάθε αντικείμενο δράση που υπάρχει στο τέλο κάθε κεφαλαίου πριν προχωρήσουν παρακάτω. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Και έχω δει ότι 92% των δικτυωτών κολλάει σε αυτό το πρώτο βήμα. Ναι, σίγουρα χρειάζεται να βάλει του συνεργάτε σου στη σωστή εκπαίδευση, σίγουρα χρειάζεται να του στείλει κάποια κατάλληλα βίντεο, αλλά δεν τελειώνει εκεί η δουλειά σου. Χρειάζεται στη συνέχεια να του βοηθήσει και να του υποστηρίξει πρακτικά. Στην εκπαίδευση 6 εβδομάδων του επαγγελματία του μέλλοντο, την οποία μπορεί να τη βρει μπαίνοντα στο futurepro.gr, εξηγώ αναλυτικά τα βήματα που κάνω με ένα νέο συνεργάτη για να μείνει στη δουλειά. Επίση, όμω, αυτά τα αναφέρω και στο βιβλίο μου, στο Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Έχω ένα κεφάλαιο στο οποίο μιλάω πώ ξεκινάω με ένα νέο συνεργάτη. Και αν αυτό το συνδυάσει με τη δική σου προσωπική δράση, με το να συνεχίσει εσύ δηλαδή να κάνει τη δουλειά, να συνεχίσει να φέρνει συνεχώ νέου πελάτε, νέου συνεργάτε, να συνεχίσει να δίνει το παράδειγμα, τότε το τελευταίο πράγμα για το οποίο θα ανησυχεί είναι το να παρακινήσει την ομάδα σου να δουλέψει. Αν έφτασε μέχρι εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like. Κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας το κόκκινο κουμπί και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις. Ανεβάζω ένα νέο βίντεο περίπου κάθε εβδομάδα. Αν θέλεις να σε βοηθήσω να χτίσεις ένα σύστημα για την ομάδα σου, ζήτα να κάνουμε μια συνεδρία coaching μπαίνοντας στο GreekCoach.gr καθέτος free. Η πρώτη είναι δωρεάν. Επίσης βρες στο βιβλίο μου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ μπαίνοντας στο GreekCoach.gr κάθετο book. Θα βρει όλα τα links στην περιγραφή. Βάλε σε εφαρμογή τι σημερινέ ιδέε, βοήθα και υποστήριξε πρακτικά και ουσιαστικά του συνεργάτε σου, δείχνοντά του τι χρειάζεται να κάνουν βήμα προ βήμα. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου.